Μπορεί η τιμή του δηληστηρίου της απλής αμόλυβδης να έχει μειωθεί κατά 4% της προηγούμενης ημέρας ως απότοκο της πτώσης της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Ωστόσο, η μείωση αυτή αργεί να έρθει στα πρατήρια, ιδίως της Δυτικής Μακεδονίας. Πάντως, σήμερα η τιμή έσπασε και έπεσε από το φράγμα των 2 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τους βενζινοπόλες η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Από σήμερα έχουμε αρχίσει να βλέπουμε σιγά σιγά τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων. Έχει η αμόλυβδη για πρώτη μέρα σήμερα, έχει σπάσει το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ, έχει πέσει. Και σιγά σιγά ελπίζουμε ότι θα δούμε και στα υπόλοιπα καύσιμα τις μειώσεις. Όπως είπα και προχτές σε μια ραδιοφωνική συνομιλία που είχαμε, θέλουμε 2-3 μέρες να μπορέσουμε να πάρουμε καινούργια καύσιμα στα μαγαζιά μας και σιγά σιγά να αρχίσουμε να ανανεώνουμε και τις τιμές. Ο κόσμος θα πρέπει να κάνει λίγο υπομονή, ώστε σιγά σιγά να επανέλθουμε σε μια φυσιολογική κατάσταση στο χώρο των τιμών. Όσον αφορά για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, ακόμα δεν έχουμε κάποια σαφέστατη, εγώ τουλάχιστον δεν έχω κάποια σαφέστατη εικόνα το τι θα γίνει. Το θεωρώ ημίμετρο, το επίδομα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή ένα μέρος του ΦΠΑ, ώστε να μπορέσουν να εξομαλυνθούν πολύ γρήγορα οι τιμές και να μπορεί ο κόσμος να ψωνίσει και να κινηθεί άνετα. Να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης για να μπορέσει να ζεσταθεί, γιατί η τιμή ακόμα είναι αρκετά υψηλή. Βέβαια και αυτή θα πέσει στις επόμενες 2 μέρες, ελπίζουμε. Και γενικότερα θα πρέπει να υπάρχει μια συγκράτηση σε όλους, γιατί είναι πάρα πολύ ρευστά τα πράγματα με τις αγορές. Δεν ξέρουμε πόσο θα μπορούσε να αλλάξει η τιμή αύριο, ή προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Είναι πάρα πολύ ρευστά τα πράγματα, για να δώσουμε μια ακριβή πρόβλεψη.